Σε αδιέξοδο φαίνεται ότι οδηγούνται οι φαρμακοποιοί της χώρας, ύστερα από την αδυναμία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να φανεί συνεπής ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στους φαρμακοποιούς. Ύστερα από την παραπάνω αρνητική εξέλιξη, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας προανήγγειλε τη διακοπή χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ από την Τετάρτη 23 Μαΐου, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει και στην πανελλήνια απεργία που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Βρισκόμαστε στο χώρο του κύριου Βαβαρούτσου Γεώργιου, του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λακωνίας, για να μας μιλήσει για το πρόβλημα. Την εβδομάδα ο διοικητής του ΕΟΠΗ, ο κύριος Βουδούρης, δήλωσε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι αδυνατεί να πληρώσει τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το πρόβλημα βέβαια και το παράδοξο είναι ότι στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στη διάβια, εμφανίζεται ο ΕΟΠΗ να διαθέτει υπόλοιπο λογιστικό 785 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μερικούς προβληματισμούς, επειδή ερχόμαστε και προεκλογική περίοδο. Μήπως κάποιοι παίζουν κάποιο παιχνίδι με θύματα τους φαρμακοποιούς και τους ασφαλισμένους? Πώς είναι δυνατόν ο κ. Βουδούρης να λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα και στο διάβια να υπάρχουν 785 εκατομμύρια ευρώ? Το χρέος του μηνός Μαΐου, του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα του μηνός Μαΐου προς τα φαρμακεία μας, ανέρχεται περίπου στα 260 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, ο κύριος Βουδούρης δεν θα έπρεπε να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Το ελληνικό φαρμακείο δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας. Υπάρχουν πλέον, εκτός από τα χρέη του ΕΟΠΗ, υπάρχουν και τα χρέη των άλλων ασφαλιστικών ταμείων και ιδιαίτερα αυτών τα οποία ενοποιούνται με τον ΕΟΠΗ και τα οποία αφήνουν μεγάλα ποσά απλήρωτα προς τα ελληνικά φαρμακεία. Επιπλέον, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση απεδείχθη μία φούσκα, απεδείχθη μία προχειρότητα. Και εμείς, μετά από όλα αυτά τα προβλήματα, καλούμαστε να πληρώσουμε και φόρους για εισοδήματα τα οποία δεν έχουμε εισπράξει. Σημειωτέων ότι τα χρέη προς τα φαρμακεία μας είναι από το 2011 και σε μερικά φαρμακεία και από το 2010. Οι προμηθευτές μας πιέζουν και απαιτούν τα χρήματά τους πολλές φορές αντικαταβολή. Θεωρώ ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και πλέον θα πρέπει να έχει την τιμιότητα η πολιτική ηγεσία να βρει κάποια λύση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το χώρο του φαρμάκου στη χώρα μας. Εσείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος συντάσσεστε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και κλιμακώνετε τις αντιδράσεις με αναστολή χορήγησης φαρμάκων, τα οποία γίνονται με πίστοση στον ΕΟΠΗ και τη συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 23 Μαΐου. Εξηγήστε μας τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση για αναστολή χορήγησης φαρμάκων και ποιοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Είναι κάποιες κατηγορίες συγκεκριμένες πολιτών? Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο βεβαίως και για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για αυτούς που παίρνουν για χρόνια παθήσεις φάρμακα. Θα πρέπει να καταβάλουν όλο το ποσό στο φαρμακείο. Θα παίρνουν την απόδειξη και θα την καταθέτουν στα γραφεία του ΕΟΠΗ, τα οποία προς το παρόν, από ό,τι γνωρίζω, είναι στο πρώην ΙΚΑ, στα γραφεία του πρώην ΙΚΑ στη Σπάρτη. Θα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ασθενείς και για τους φαρμακοποιούς. Να πούμε εν περιλήψη ότι η κινητοποίηση των φαρμακείων περιλαμβάνει μονοήμερη απεργία στις 23 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, και διακοπή της πίστωσης προς τον ΕΟΠΗ.